Μια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία, στην παρέα σας και σήμερα. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα επιστρέψουμε σε ένα βιβλίο το οποίο είχαμε δει κάπως πριν από αρκετό καιρό, του Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, «Οίκος Θεού Πύλη Ουρανού, περί μοναχισμού, γέροντος και υποτακτικού», από τις εκδόσεις Ίνδικτος. Αφήσει στη μέση τότε, όχι ότι θα θυμάστε κάτι βέβαια, αλλά να το πάρουμε έτσι με τη σειρά, ένα κείμενο, μια ομιλία του γέροντα Εμιλιανού με τίτλο «Ο αληθής μοναχός». Ο μοναχός οφείλει να είναι έτοιμος για τα απρόοπτα. Μπορεί να πας στο μοναστήρι και αμέσως να αρρωστήσεις. Μπορεί να πας στο μοναστήρι και το μοναστήρι να διαλύσει. Όπως αν παντρευόσουν, μπορεί να πέθαινε η σύζυγος ή ο σύζυγος. Μπορεί να πας στο μοναστήρι και να γίνει μια οργανική αλλαγή στο σώμα σου και να σου δημιουργήσει αναρρύθμιτα απρόοπτα προβλήματα, τα οποία συνθέτουν ένα άλλο όραμα στην ψυχή σου. Πρέπει επίσης να είσαι έτοιμος για αρρώστιες και θανάτους, ενδεχομένως και για το δικό σου θάνατο. Δεν μπορείς να έχεις χαρά εάν δεν είσαι έτοιμος για το θάνατο. Αυτό που έκαναν οι παλαιοί μοναχοί, ετοίμαζαν τον τάφο τους και τον κοιτούσαν. Το στασίδι και το κρεβάτι τους ήταν για αυτούς τάφος. Το κελί και ο ναός τους ήταν τάφος. Τα πάντα ήταν τάφος. Ήταν μία πραγματικότητα. Προπάντων, για το θάνατο πρέπει να είναι τόσο έτοιμος ο μοναχός, ώστε να τον περιμένει σαν να είναι ένας διαρκώς επιθανάτιος άνθρωπος. Τότε έχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια για την αιωνιότητά του. Ενώ ο άνθρωπος, ο οποίος ζει σαν να μην είναι στο χείλος του θανάτου, είναι πάντοτε ένας εν ψευδεστήσει άνθρωπος, διότι η μεγαλύτερη πραγματικότητα είναι αυτή. Επιπλέον, πρέπει να είναι έτοιμος και για το θάνατο συγγενών του, προσφυλών προσώπων, φίλων, ανθρώπων με τους οποίους συνδεόταν και που όλοι αυτοί έχουν ριζικά στη δική του ψυχή. Πηγαίνω λόγω χάρη στο μοναστήρι και είμαι ο ευπιθέστερος μοναχός. Μόλις πληροφορούμε ότι απέθανε η μητέρα μου, αμέσως θλίβομαι. Ο μοναχός λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμος για πόνους. Και κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός βέβαια. Άλλωστε εμείς αυτά τα διαβάζουμε όχι για τους μοναχούς, αλλά για τους ανθρώπους, όλους εμάς που ζούμε στον κόσμο και που είμαστε αρχάριοι στην πνευματική ζωή και που κάτι από τη ζωή των μοναχών, των καλών μοναχών, των γνήσιων μοναχών, το έχουμε σαν πλοηγό αστέρα για να κατευθυνόμαστε ή να βλέπουμε τη διαφορά που μας χωρίζει από τη χριστιανική ζωή, την όντως χριστιανική ζωή, και να ταπεινωνόμαστε. Ο μοναχός λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμος για πόνους. Ιδιαίτερα πρέπει ο ίδιος να δημιουργεί πόνους στον εαυτό του. Κατά κανόνα δεν ανεχόμαστε ό,τι μας έρχεται. Νομίζουμε ότι η ζωή είναι όπως την πλάθουμε στο όνειρό μας. Η ζωή όμως είναι αυτό που επιτρέπει ο Θεός να παρουσιάζεται ενώπιόν μας. Γι' αυτό και στη ζωή του κάθε μοναχού προβάλλει πάντα το ερώτημα το οποίο προέβαλαν στον Ιώβ, όταν σύμφωνα με το πνεύμα και τη δικαιοσύνη του περίμενε να του τα φέρει όλα καλά ο Θεός, να του δίνει υγεία και μακροζωία και ευτυχία. Αλλά ο Θεός το έδωσε ακριβώς τα αντίθετα. Τελικά ένιωσε ότι το θέμα ήταν εάν αυτός μπορούσε να ενέσει τον Θεό σε οποιαδήποτε κατάσταση. Μέχρι την ώρα εκείνη έκρινε κατά κάποιον τρόπο το Θεό λέγοντας «Γιατί Θεέ μου μου δίνεις αυτό, γιατί μου κάνεις εκείνο, γιατί το άλλο, όπως κάνουμε όλοι μας». Αλλά το θέμα είναι ή δίνα σε αυτόν ενέσε ως εστί.
Αντί να ερωτάς, αντί να πληροφορείσαι, αντί να ενδιαφέρεσαι, αντί να ζητάς εξηγήσεις, αντί να γράφεις, να απαντάς, αντί να επικοινωνείς, να τακτοποιήσεις κάποιο θέμα, το καλύτερο είναι ένι των Θεών, όπως σου παρουσιάζεται. Σου παρουσιάζεται ο Θεός κοφός, σου παρουσιάζεται κακός, σου παρουσιάζεται τιμωρός, σου παρουσιάζεται άσπλαχνος, σου παρουσιάζεται πλήρης στοργής. Όπως κι αν σου παρουσιάζεται, είναι ο Θεός σου. Ο Θεός είναι πάντοτε βεβαίως ο ίδιος, αλλά εμείς τον βλέπουμε έτσι κάτω από το μικρόπρεπο πρίσμα της δικής μας στενής καρδιάς που τον κρίνει σύμφωνα με τα δικά της βιώματα. Η δύναση αυτόν ενέσαι ως εστί. Ήλπιζα παραδείγματος χάρη ότι μέσα σε 2 χρόνια θα μπορώ να κάνω τέτοια προσευχή, ώστε να με ανεβάζει στον ουρανό. Αλλά η προσευχή μου δεν με ανέβασε ακόμη ούτε ένα χιλιοστό πάνω από το χώμα. Ήθελα τον Θεόν ολόκληρον ειδικών μου και ακόμη δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει Θεός. Στον κόσμο είχα περισσότερη πίστη και τώρα έχασα και εκείνη την πίστη που είχα και δεν έχω ούτε έναν κόκο, ούτε ένα άτομο των στοιχείων ενός κόκου. Ήλθα στο μοναστήρι με την ελπίδα ότι θα νικήσω τούτο το πάθος, εκείνη την αδυναμία και δεν νίκησα τίποτε. Παρεκάλεσα το Θεό για αυτό, για εκείνο, για το άλλο και δεν μου απήντησε σε τίποτε. Ο Θεός είναι κοφός. Ακόμη και αν ήταν άγαλμα θα άκουγε περισσότερο από ό,τι ακούει τώρα. Παρά τα αυτά, αυτός ο Θεός είναι ο Θεός μου, είναι ο Θεός ο αληθινός. Ο Θεός τον οποίο προσεκίνουν οι Άγιοι. Είναι ο Θεός των οσίων, των προφητών, επομένως είναι και ο Θεός της δικής μου καρδιάς. Μπορώ να ενώ τον Θεόν όπως τον συναντώ, όπως τον νιώθω, όπως τον πιστεύω, όπως απιστώ, όπως αμφιβάλλω, όπως δεν μου αρέσει, όπως αγανακτώ εναντίον του και για όλα τα πράγματα τα οποία έχω ενώπιόν μου. Τότε έχω αληθινή χαρά εν της πόνης. Η χαρά είναι η γαλήνη που δημιουργεί η κατάφαση όλων των καταστάσεων του μοναστηριού, όλων των ανθρώπων, του γέροντός μου και του Θεού. Ό,τι λοιπόν βρίσκω στο δρόμο μου, στη ζωή μου, στους αδελφούς μου, το δέχομαι, το ασπάζομαι, το αγκαλιάζω, το χαίρομαι. Δεν θέλω να αλλάξει τίποτε, ούτε στην υγεία μου, ούτε στη ζωή μου, ούτε στο σπίτι μου, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε πουθενά. Μία ελπίδα, ένας πόθος κάποιας αλλαγής, να θέλω λόγου χάρη να σταματήσει ο πονοκέφαλός μου, φθάνει για να μου πάρει όλη την ευτυχία. Αντίθετα, αγάπησης του πονοκεφάλου θα μου δώσει ευθύς αμέσως την ευτυχία. Ή θέλω να μου φύγει το σημάδι που έκανα στο πρόσωπό μου, ή φοβούμαι ότι ο πόνος που έχω στο χέρι μου θα μου μείνει. Αυτός μόνον ο φόβος είναι μία δυσαρμονία στη σχέση μου με το Θεό. Μα ποια σημασία έχει η υγεία μου, ή ο πόνος του χεριού μου, ή ο πονοκέφαλός μου, ή το στομάχι μου, ή οτιδήποτε άλλο στις σχέσεις μου με το Θεό. Όλα αυτά είναι της παρούσης στιγμής, της ανυπάρκτου παρούσης στιγμής και δεν έχουν καμία θέση ενώπιον του Θεού. Επομένως, δεν μπορώ να δίνω σε αυτά βαρύτητα και να χάσω τη γεύση του Θεού. Είμαι ευτυχής όταν αντιμετωπίζω τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, όταν ξέρω ότι από τους άλλους, από τα άλλα, ακόμη και από το Θεό θα συναντώ πόνους. Όχι ότι ο Θεός δίδει πόνους. Όχι ότι πραγματικά είναι οδυνηρά τα άλλα ή οι άλλοι. Αλλά έτσι μας κάνει να τα βλέπουμε η ατομικότητά μας, ο εγωισμός μας. Ήλθαμε στο μοναστήρι για να πεθάνει το εγώ μας και για το εγώ μιλάμε. Το εγώ είναι η σκληρότερη πραγματικότητα του ανθρώπου. Είναι αυτό για το οποίο παλεύουμε και το οποίο θα βγει μετά την έξοδο της ψυχής μας, οπότε να ξέρουμε ότι το εγώ είναι ένας επικείμενος χάρος ο οποίος μας απειλεί συνεχώς. Η αδίποτε διατάραξη στις σχέσεώς μας με τους άλλους, η αδίποτε στενοχώρια ή λύπη, η οδήποτε ανικανοποίητο, οτιδήποτε διασαλεύεται μέσα μας, η οσδήποτε ακόμη λογισμός ή περισπασμός, η αδίποτε επιθυμία ή ανησυχία, η οδήποτε πάθος έχουν σχέση με το εγώ που είπαμε ότι το χαρίσαμε στο Θεό. Και όμως, στην καθημερινή πράξη βλέπουμε ότι το έχουμε και είναι ο δικός μας Θεός. Κάνοντας αυτή την κατάφαση και έχοντας αυτή τη γνώση, μπορούμε να ζήσουμε με την ευτυχία της αληθινής χαράς. Αυτή η χαρά είναι η δική μου χαρά, η χαρά την οποία εγώ θα λέγαμε πλάθω δια της απαρνήσεως του είναι μου. Σε αυτήν έρχεται το πλήρωμα της χαράς του Χριστού και αποκτώ έτσι τη χαρά του Θεού. Αποκτώ την ειρήνη, την αληθινή που αναφέραμε προηγουμένως. Αποκτώ την ειρήνη την προσωπική μέσα στους πόνους.
Επιπλέον σε αυτή τη χαρά του Χριστού νιώθουμε ασφάλεια επειδή προέρχεται από το Θεό. Και ο Θεός, όπως ξέρουμε, είναι αμεταμέλητος εν της χαρίσμασή Του. Δεν μεταμελείται ποτέ. Επομένως μπορούμε πάντοτε να έχουμε τη χαρά Του, διότι την υποσχέθηκε και δεν είναι δυνατόν να διαψευστεί ο λόγος Του. Εφόσον τη χαρά την δική μου την έχω, η χαρά του Χριστού είναι πλήρως υπογεγραμμένη, σφραγισμένη, τακτοποιημένη και εναποθηκευμένη για μένα. Μπορώ να την έχω ανα πάσα στιγμή. Αυτή όμως η δική μου χαρά, πληρουμένη υπό του πληρώματος της χαράς του Χριστού, για να γίνει πνευματικό εφόδιο μιας ακόμη ανώτερης πνευματικής ζωής, μπορεί να πάρει τον χαρακτήρα ενός εκούσιου πόνου. Αυτός ο εκούσιος πόνος είναι δυνατόν να έχει πάρα πολλές μορφές πέραν των πόνων τους οποίους συναντάμε ή που δημιουργούμε εμείς και προέρχεται από τον εσωτερικό πόνο ότι λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο ανά πάσα στιγμή. Ένα παράδειγμα αυτού του πόνου είναι ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος που δεν ζητούσε να πεθάνει για άλλο λόγο επειδή ήταν 95 χρόνων και κουράστηκε αλλά γιατί κάθε στιγμή που περνούσε αμάρτανε ενώπιον του Θεού και στενοχωρούσε το Θεό. Ώστε ο εκούσιος πόνος προέρχεται από την αίσθηση ότι λυπούμε τον Θεόν, το Πνεύμα το Άγιον, ενώ η εντολή λέγει «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον». Προέρχεται από το ότι προσβάλλουμε το Θεό, από το ότι αντί να γινόμεθα όργανα της δόξης του Θεού, ατιμάζουμε τον Θεό με τη δική μας ποδό και με τις αναθυμιάσεις που βγαίνουν από την ψυχή μας, την καθαριζόμενη, ή ακόμη και την καθαρή, διότι όσο και αν αγιαζόμεθα, είμαστε σε αυτό τον κόσμο τον βρώμικο. Η αγιότητά μας δεν είναι ενέργεια και αλήθεια δική μας, αλλά είναι μετάληψη της αγιότητος του Θεού. Εμείς είμεθα οι αμαρτωλοί, οι υπό της αγιότητος του Θεού περιλαμπόμενοι και καθαριζόμενοι και ενδυόμενοι. Ως εκ τούτου, η αγιότητα του μοναχού είναι μεταληπτική, ξένη, δεν είναι δική του. Δεν την έχει, αλλά την έλαβε και τη λαμβάνει και την ενδύεται από τον Θεόν. Εμείς του δίνουμε την αμαρτία μας ανά πάσα στιγμή, διότι και η μεγαλύτερη μας δικαιοσύνη είναι βρωμερή αμαρτία ενώπιον του Θεού. Με αυτή την έννοια προσφέρουμε το δικό μας εκούσιο πόνο που αυξάνει την εσωτερική αγάπη και είναι τα δικά μας δάκρυα με τα οποία λούζουμε καθεκά στη νύχτα την κλίνη μας και το τραπέζι μας και το έδαφος το οποίο γονατίζουμε. Και έτσι με τα δάκρυά μας αυτά σπέρνουμε την αιώνια σπορά στον ουρανό, σπέρνουμε τον καλύτερο σίτο της πνευματικής ζωής. Στη ζωή μας λοιπόν έχουμε αφενός μεν τον πόνο, το δάκρυ της πνευματικής μας ζωής, διότι προκαλούμε λύπη στο Θεό, και αφετέρου έχουμε αυτό το πόμα της ειδονής το οποίο πίνουμε κάθε ημέρα. Και έτσι αναμειγνύεται το πόμα της εντρυφήσεως του Θεού με τα δάκρυα. Κυρνάτε το πόμα αυτό και είναι τόσο ωραίο. Και το δάκρυ στο πόμα που μου χάρισε ο Θεός, στο χαρακτήρα το δικό του, είναι η θυσία του δικού μου αλός και πυρός που ανεβαίνει εις τον Θεόν, επιστρέφοντας τα δικά του χαρίσματα. Το δάκρυ μου, το πνευματικό μου όμως δάκρυ, διότι δεν υπάρχει μοναχική πολιτεία χωρίς δάκρυ, είναι ακόμη ένα προήμιο. Η Καινή Διαθήκη δεν λέει «μακάρι οι χαίροντες», ενώ λέει ότι πρέπει διαρκώς να χαιρόμεθα, εν τούτης λέει «μακάρι οι κλαίοντες». Μακάρι οι υπενθούντες, μακάρι οι χύνοντες δάκρυα. Ο αληθής μοναχός με το δάκρυ και το θεϊκό πόμα οδεύει με ασφάλεια στην πνευματική του ζωή.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων ερχόμεθα σε μία τελευταία αντιστοιχία. Είπαμε ότι το μοναστήρι είναι κοινωνία. Εφόσον είναι κοινωνία, σημαίνει πως είναι διακονία και εν συνεχεία υπακοή και πόνος. Το μοναστήρι μας είναι ένα θεανθρώπινο σώμα, ένα θεανθρώπινο σύνολο, ό,τι είναι η Εκκλησία. Είναι ορώμενον και μη ορώμενον, είναι άχρονο και έγχρονο. Το μοναστήρι μας δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσαμε να είναι. Είναι αυτό που είναι. Έχει το νυν του και μέσα στο νυν του μοναστηριού καλούμε εγώ να ζω το τέλος, αυτό στο οποίο θέλω κάποτε να φτάσω. Θα πρέπει τώρα να μπω σε αυτό που θέλω κάποτε να φτάσω. Το τελευταίο λοιπόν στοιχείο που θέλω να αναφέρω, λέει ο γέροντας Εμιλιανός, επειδή τόσο ωραία ο Άγιος Θεόδωρος το συμπλέκει, είναι το τέλος εν το νυν. Η Παρθενία δεν θα αναβιβάσει κάποτε τον ζώντα επί γης άνθρωπο στον ουρανό, αλλά τον αναβιβάζει ήδη. Τον κάνει να ζει την αρχαία κατάσταση εν το παραδείσο. Ζει αυτό που υπήρχε και αυτό στο οποίο θα πάει. Ζει εν το νυν το τέλος. Ίσως θα ήθελα το μοναστήρι μου να είναι πνευματικότερο. Το μοναστήρι μου όμως είναι αυτό. Θα ήθελα το μοναστήρι μου να ήταν πιο φτωχό ή πιο πλούσιο, αλλά είναι αυτό. Θα ήθελα ο γέροντάς μου να ήταν άγιος και αυτός είναι παλιάνθρωπος. Θα ήθελα οι αδελφοί μου να είχαν αγάπη και αυτοί έχουν κακία. Θα ήθελα να είχα τη δικαιοσύνη όλων των Αγίων και την πνευματικότητα όλων των Αρχαγγέλων, αλλά εγώ είμαι μέσα στη δική μου βρωμιά. Το ίδιο είναι δυστυχώς και οι άλλοι αδελφοί μου. Θα ήθελα το μοναστήρι μου να είχε ξεπεράσει τα προβλήματα της εποχής μας, αλλά αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Έχουμε τον νυν στο μοναστήρι μας. Τον νυν είναι η κατάσταση του μοναστηριού, η φύση του, το κλίμα, οι άνθρωποι, το περπάτημά μας, όλα τα καλά και τα κακά. Αυτή στιγμή θέλω να είναι διαφορετικό τον νυν, δεν μπορώ να ζήσω. Εάν δηλαδή αρχίζω να αντιδρώ εναντίον του νυν, όχι για τους λόγους που λέγαμε προηγουμένως, αλλά επειδή το νυν συγκρούεται με το ιδανικό μου, τότε δεν μπορώ να ζήσω. Ενώ στην πραγματικότητα ο άνθρωπος άγεται από το επιθυμητικό του, από ό,τι έχει βιωματική ισχύ μέσα του, εν τούτης πολλάκης θέλει να ζει ως «ον» αυτό που έχει ο ιδεολογικός του κόσμος. Δηλαδή ταυτίζει τον εαυτό του με το ιδανικό του και ξεχνάει πως ο εαυτός του είναι κάτι άλλο. Έχω παραδείγματος χάρη το ιδανικό του ερημίτου. Έχοντας το ιδανικό του ερημιτισμού, χάνω το παρόν του μοναστηριού μου, χάνω την κοινωνία των αδελφών μου, χάνω την προσευχή μου, δεν κάνω τίποτε. Άλλο παράδειγμα, είχα μέσα μου το ιδανικό της Ιεραποστολής. Ήθελα να πάω στην Αφρική. Το μοναστήρι όμως μου λέει ότι δεν θα πάω πουθενά. Αντί να ζήσω τώρα το ερημητικό ή την κοινωνία μου που έχω στο μοναστήρι μου, χάνω και την Ιεραποστολή, χάνω και το μοναστήρι, χάνω και τον Θεό μου, χάνω και την ειρήνη μου, τα χάνω όλα. Το ιδανικό που πλάθω ή που έπλασα για τον εαυτό μου και στο οποίο θέλω να φτάσω, είναι ένας από τους χειρότερους εχθρούς της ψυχής μου και του μέλλοντός μου. Νομίζω λόγω χάριν ότι είμαι ο άνθρωπος, ο συνετός ή ο ειδικός σε κάτι. Και μόνο που το νομίζω, αυτό θα μου διαταράσει κάθε σχέση με τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα όταν το ιδανικό μου δεν έχει σχέση με μένα, αλλά με τους άλλους, τότε είμαι περισσότερο αμήλικτη και απαιτητική. Πέφτουμε ολόκληροι επάνω στους άλλους, για να ζήσουν αυτοί το ιδανικό που έχω εγώ στο δικό μου μυαλό. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο τι θέλει ή τι αγαπάει ή τι ζητάει ο Θεός, όσο αυτό που εμείς πιστεύουμε και το λατρεύουμε και θα πεθάνουμε τελικώς με αυτό. Οι άνθρωποι πεθαίνουν μέσα στην πείνα και στη δίψα και στη γύμνια, αλλά πεθαίνουν με το ιδανικό τους. Ακόμη και την ώρα που αποθνίσκουν, τους βλέπετε να επανέρχονται σε εκείνα τα οποία πίστευαν. Γι' αυτό το τέλος το οποίο χάραξα εγώ στον εαυτό μου και στο μοναστήρι μου, πρέπει να ξέρω πως είναι ένας κίνδυνος. Έχει σημασία το νυν, για να μπορέσω να ζήσω το τέλος για το οποίο με προώρησε και με κάλεσε ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να ζω τη φυσική πραγματικότητα της ζωής μου. Άλλο θέμα, εάν το νυν έχει στοιχεία αρνητικά, τα οποία δε όντως κανονικός, ευσεβός και θεοπρεπός είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν. Οπωσδήποτε ο μοναχός καλείται την κέλαν του να την κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο αναπαυτική για τον Θεόν, όχι για τον εαυτό του, σύμφωνα με τους τρόπους που μας έχει χαράξει η Εκκλησία. Ώστε, ξεκινάμε από την κατάφαση του νυν και αφήνουμε την αλλίωση του νυν στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι δια τούτο ειδικοί και αρμόδιοι.
Εγώ καλούμαι στον νυν να ζω το τέλος. Να ζω το τέλος σε αυτό το κελί με τον χαρακτήρα και την υγεία που έχω, με την υγρασία που έχει το κελί μου, με το σεισμό που γίνεται εδώ και προπάντων με τον νυν του συνόλου στο οποίο ζούμε. Αυτό δε το τέλος είναι το τέλος των αιώνων, η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, στην παρούσα κατάσταση, στο διακόνημά μου, στη λατρεία μου, οπουδήποτε, εγώ να ζω σαν να είμαι ένας και κοιμημένος, σαν να είμαι στο ουράνιο θυσιαστήριο. Να ζω τα έσχατα τη στιγμή αυτή μέσα στο διάκοσμο που έχω στο μοναστήρι μου. Να ζω προσωπικώς τα έσχατα και όχι να επιδιώκω τα έσχατα ή να επιδιώκω να επιτύχω κάτι. Η καρδία μου να μάθει να βρίσκει τον κόσμο στον οποίο αναπαύονται όλοι οι Άγιοι. Η ανάπαυση των Αγίων είναι ο Παράδεισος. Εγώ να βρίσκω τον Παράδεισο εδώ που είμαι. Να τον βρίσκω στην ψυχή μου ή να τον φτιάχνω στην ψυχή μου, να τον φτιάχνω στο διακόνημά μου, να τον φτιάχνω παντού. Σήμερα είμαι μάκηρας, αύριο θα είμαι αρχοντάρης. Όπου είμαι θα πρέπει πρώτα να βάζω τη βασιλεία των ουρανών και μετά να πηγαίνω εγώ. Όπως ο εργολάβος θέλει πρώτα τα μηχανήματά του, τα εργαλεία του και μετά πηγαίνει ο ίδιος για να αρχίσει τη δουλειά του, έτσι και εγώ πρώτα να βρω και να κατανοήσω τη βασιλεία των ουρανών και εν συνεχεία να μπορώ εκεί να αναπαυθώ. Όπως αναπαύονται οι Άγιοι στον ουρανό, έτσι πρέπει και εγώ να αναπαύομαι εδώ. Να ξέρω ότι η ανάπαυση σε αυτή είναι κοινή, μία, ίδια. Θυμάστε που λέγει το Ευαγγέλιο, «Εισί την έστον όδε εστικότων, ή την εις ουμι γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσι την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει». Μακάρι να ήμασταν και εμείς ανάμεσα στους ακροατές του Χριστού, την ώρα που έλεγε ότι μερικοί από εσάς δεν θα πεθάνουν, αν προηγουμένως δε δουν τη βασιλεία των ουρανών ελιληθείαν εν δυνάμει. Εάν πούν σε ένα κοσμικό περιβάλλον κάποιος από εσάς θα γίνει βασιλιάς, από την ώρα εκείνη όλοι θα ζουν με τη χαρά αυτή, διότι ο καθένας θα σκέπτεται ότι ίσως γίνει βασιλιάς. Ή αν πούν «από εσάς θα βγουν δύο Άγιοι», όλοι θα ζούμε με τη χαρά ότι θα γίνουμε Άγιοι, διότι θα πιστεύουμε ότι εγώ και ίσως ο Α ή πιθανότερον ο Β να είναι ο δεύτερος Άγιος. «Εισί την έστον όδε εστικότων», να είμαστε εμείς οι όδε εστικότες. Ή «οι εκ των όδε εστικότων οι οποίοι θα εισέλθουμε προτού να πεθάνουμε στη βασιλεία των ουρανών. Και αναμφιβόλως, εάν δεν μπω σήμερα, έως το σήμερον καλείτε, δεν θα μπω ποτέ». Γι' αυτό πρέπει να ανακαλύψουμε τον Θεό μέσα μας. Να ανακαλύψουμε τη βασιλεία των ουρανών εν το νυν της μονής μας μέσα στη δική μας κοινωνία. Τότε όλα αυτά τα έσχατα θα ισορμήσουν, διότι δεν υπάρχουν έσχατα παρά μόνο ο Θεός, ο οποίος πληρεί και κάνει τα πάντα, παρόντα και παρελθόντα και μέλλοντα, ένα και το αυτό. Παιδιά μου, αυτή είναι η οικογένειά μας. Η οικογένειά μας που μας χαρίζει αφεαυτού της τη θεία και ανθρωπίνη κοινωνία, την αδιάλειπτη σύναξη των μελών του Χριστού. Η οικογένειά μας είναι διακονία εν υπακοή, ατμόσφαιρα υπακοής. Η οικογένειά μας είναι πόνοι, πόνοι που μας καθιστούν μετόχους του αποστολικού αξιώματος του Χριστού. Μας καθιστούν αποστόλους. Πρέπει να πονάμε για να είμαστε Απόστολοι. Εάν δεν πονάμε, δεν είμαστε Απόστολοι. Αλλά εάν δεν είμαστε Απόστολοι, τότε γιατί ήλθαμε εδώ? Η οικογένειά μας είναι τονίν, είναι μια χαρά ανεκλάλητος. Μέσα σε όλα αυτά καλούμε εγώ προσωπικά, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, να ζήσω τη μόνωσή μου, να ζήσω την προσευχή μου και την ησυχία μου ή να φτιάξω την ησυχία μου και την προσωπική μου χαρά για να έχω και τη χαρά του Χριστού και να ζω σε αυτό το νυν το τέλος μου, τα τέλη δηλαδή τα αιώνια. Εν τη αυτή περιπτώσει τι μας λείπει? Ο Θεός θα μπορούσε να μας ρωτήσει, μη τίνος υστερήθητε, ουδενός υστερήθημεν. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι διαρκώς ζούσαν μέσα σε στερήσεις. Όλο πεινούσαν και όλο διψούσαν και όλο εγυμνήτευαν. Η στέρηση ήταν η καθημερινή τους πραγματικότητα. Και όμως ο καθένας άκουγε την κραυγή «Μη τεινός υστερήθητε». Ουδενός εκ των στοιχείων της βασιλείας των ουρανών στερούμεθα. Στερούμεθα μόνο τα του γάμου. Δηλαδή μόνο τον κόσμο, τα στοιχεία της φθαρτότητος, της ματαιότητος, της φθήσεως, της ροής. Αν κάτι στερούμεθα του θανάτου, των στοιχείων των θανατηφόρων, της αποπνίας του πτώματος. Από αυτά μόνο μας στερεί ο Θεός. Μας έχει δώσει τα πάντα ο Θεός. Τι μένει, ενός δε εστί χρία, λέγει ο Κύριος. Και αυτή η χρία θα λέγαμε εμείς ότι είναι η πίστης, διότι δια της πίστεως ζούμε όλα αυτά.
Εμείς τα ζούμε, λέει ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Ιμονοπετρίτης. Εάν πιστεύω, τα ζω. Τα πιστεύω. Εάν δεν πιστεύω, πρέπει να πιστέψω. Αυτό το ενός δεεστή χρειά είναι η πίστης ότι αυτά τα έχω, τα ζω. Και αμέσως αλλάζει το πρίσμα. Πλατείνεται η καρδιά, η ψυχή μου ως ένα άλλο σύμπαν και όλα αυτά τα βρίσκω μέσα μου. Εγώ όμως θα έλεγα, εφόσον δεν στερηθήκαμε τίποτε, τότε τι μένει? Μένει αυτό που έχω μπροστά μου και είναι κάτι απλό. Είναι η κοινωνία, η υπακοή, η διακονία. Για μένα είστε εσείς και εγώ είμαι για σας. Τα υπόλοιπα, ό,τι ζούμε ο καθένας προσωπικά, είναι το κεφάλαιο των πάντων, το α και το ω, του σύμπαντος και του χρόνου ο Χριστός. Ώστε για μένα μένετε εσείς τα παιδιά μου και ο Χριστός και για σας μένει ο γέροντάς σας και ο Χριστός. Αλλά και εσείς είστε εν το Χριστό και εγώ είμαι εν το Χριστό. Αυτό λοιπόν που μένει για όλους μας είναι αυτό που κερδίζουμε, αυτό που έχουμε μέσα στα χέρια μας, μέσα στην παλάμη μας, στο νου μας, στη διάθεσή μας, ό,τι έχουμε από το βάπτισμά μας. Και εν συνεχεία αυτά με τα οποία ξαναχρωματιστήκαμε και ξανασφραγιστήκαμε στην κουρά μας. Δηλαδή ο αιώνιος Χριστός, ο Ον, ο Ιν και ο Εσόμενος. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμη. Επειδή η μοναχική πολιτεία είναι κοινωνία που στηρίζεται επάνω στην υπακοή, γι' αυτό ακριβώς η μοναχική πολιτεία είναι ένας γέροντας και ένα σώμα, μία αδελφότητα. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει μοναχική πολιτεία χωρίς γέροντα, διότι δεν θα είχε νόημα αυτή η μοναχική πολιτεία. Και δεν είναι δυνατό να υπάρχει γέροντας χωρίς μοναχούς, διότι γέροντας σημαίνει πατήρ και πατήρ ονομάζεται εκείνος που έχει παιδιά. Εάν ο σαρκικός γονεύς δεν μπορεί να ονομαστεί γονεύς εάν δεν έχει παιδιά, αλλά είναι απλός άνδρας ή γυναίκα, έτσι και ένας πατέρας, ένας γέροντας, δεν είναι γέροντας εάν δεν έχει έστω και ένα παιδί που του χάρισε ο Θεός. Εγώ χαίρομαι για αυτό το οποίο μένει σε μένα και είστε εσείς και ο Χριστός μου. Θέλω πάντα κι εσείς να χαίρεστε για αυτό που μένει σε εσάς και είναι ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπετε ότι η μοναχική πολιτεία είναι κάτι που μας δίνει ο Θεός και κάτι που δυνάμει και χάρη τη Θεού αποκτούμε ο καθένας προσωπικά. Έχουμε δύο ζωές, μια προσωπική και μια κοινωνική. Το ένα απορρέει από την προσωπική μας σχέση με την κεφαλή και το άλλο απορρέει από την προσωπική σχέση μας με τα πρόσωπα με τα οποία κοινωνούμε, με τους αδελφούς του μοναστηριού μας. Έχουμε λοιπόν μια διφυά πνευματική ύπαρξη στο μοναστήρι. Κάτι βρίσκω και κάτι κάνω και εγώ. Αυτό που βρίσκομαι είναι εξαντικειμένο. Αυτό που φτιάχνουμε είναι κάτι το πολύ προσωπικό, το πολύ υποκειμενικό. Επομένως μπορεί εγώ να είμαι πτωχός και εσύ να είσαι πλούσιος. Εγώ να είμαι ταπεινός και εσύ να είσαι υπερήφανος. Εγώ να έχω Θεό και εσύ να μην έχεις. Εγώ να έχω υπακοή και εσύ να μην έχεις. Άρα εγώ μπορεί να είμαι πλήρης της Θείας Δόξης και εσύ να μην είσαι. Εσύ να είσαι και εγώ να μην είμαι. Γι' αυτό ακριβώς στον καθένα μας μένει το μεγάλο και φοβερό αυτό στάδιο. Να κερδίσει τον Χριστό στην προσωπική του ζωή. Αυτή είναι η μυστική ζωή του ανθρώπου. Η κοινωνική ζωή είναι αναγκαία για να υπάρχει αυτή η προσωπική ζωή. Η κοινωνική ζωή μας είναι η Εκκλησία μας, η σύναξή μας. Εν τη Εκκλησία αποκτώ το δικαίωμα της προσωπικής ζωής. Δεν μπορώ να ζήσω ούτε σαν ένας καθολικός, ούτε σαν κάποιος που ζει μόνο το μυστήριο της ενότητας της Εκκλησίας, ούτε σαν ένας προτεστάντης, σαν ένας που έχει μόνο μία προσωπική ζωή. Μπορώ ως Ορθόδοξος να είμαι μοναχός μόνο εάν ζω το κοινοβιακό του μοναστηριού μου και το μυστικό της προσωπικής μου ζωής. Το ένα εάν λείπει, η ζωή μου είναι ατελεστάτη εν Χριστώ Ιησού. Επομένως ο καθένας σας βαρύνεται με ένα μεγάλο προσωπικό βάρος, με μια προσωπική ευθύνη σποράς και καλλιέργειας της Βασιλείας των Ουρανών μέσα στη δική του ψυχή. Σε αυτό το πράγμα μπορώ να είμαι γέροντάς σας και να σας δίνω ότι είναι του γέροντος, καλός ή κακός, πλήρως ή ατελός, από το τέλειο μέχρι το καθόλου θα έλεγα, δεν καταργείται η μοναστική ζωή από αυτό το πράγμα, αλλά σε εσάς εναπομένει οπωσδήποτε αυτό το δικαίωμα και αυτό το καθήκον. Να ζείτε την προσωπική σας ευθύνη. Μην νομίζετε ότι η ευθύνη βαρύνει εμένα. Όπως εγώ την ώρα τούτη είμαι ο συνάπτων αυτή την πολιτεία, έτσι και εσύ για να είσαι μοναχός πρέπει να έχεις τη δική σου προσωπική ζωή. Αυτή είναι καθαρός δική σου υπόθεσης. Εγώ δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε. Να μην περιμένετε λοιπόν τίποτε από εμένα. Να μην περιμένετε τίποτε από το Θεό. Να μην περιμένετε τίποτε από κανέναν, ούτε από το χώρο.
θα περιμένετε μόνο από τον εαυτό σας. Να είστε αδέκαστοι, αμήλικτοι μόνο με τον εαυτό σας. Όχι για να τον καταθλίβετε, όχι για να τον κατηγορείτε, αλλά για να τονωθείτε σε αυτή την πληρότητα της εσωτερικής μυστικής ζωής. Εγώ ιδιαίτερα σε εσάς που από μικρά παιδάκια σας έχω ανάμεσα στα πόδια μου και εσείς με έχετε μπροστά στα μάτια σας και στην αγκαλιά σας, έδωσα, ο Θεός σας έδωσε δηλαδή, αυτή την οδό. Πιθανότατα να μην την είχατε, εάν δεν ήμουν εγώ. Σας έδωσα την οδό την οποία με τόσο μόχθο ο ίδιος βρήκα. Σας έδωσα την οικία αυτή την οποία μου χάρισε ο Θεός. Σας έδωσα το Θεό το δικό μου. Τον Θεό όπως τον γνώρισα, όπως τον αγάπησα, όπως τον παρέλαβα αν θέλετε, όπως τον έζησα, όπως τον χάρηκα και όπως μπόρεσα να σας το μεταδώσω, αμυδρός ή εναργός. Αυτό σας παρέδωσα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι η κοινωνία σας. Αυτό που έχει σημασία είναι από τώρα και στο εξής, τι θα κάνετε εσείς. Το μέλλον της μονής και το μέλλον του καθενός σας ενώπιον του Θεού εξαρτάται από τη δική σας ζωή. Παραμένει αληθές αυτό που λέγει η Γραφή, ενώπιον σου έχω δώσει τη ζωή και το θάνατο. Ενώπιον σου έχω δώσει να διαλέξεις ό,τι θέλεις. Ενώπιον σας είναι ο ουρανός, ενώπιον σας είναι και η γη. Ανά πάσα στιγμή διαλέγετε. Ανά πάσα στιγμή αποφασίζετε. Ανά πάσα στιγμή ζείτε. Εγώ λέγοντας ένα ευχαριστώ εις τον Θεόν για αυτό που μου έδωσε και διε μου έδωσε και σε εσάς, καθηκόντως κάνω την παράκληση και λέγω. Ο καθένας σας ας έχει προοφθαλμόν την προσωπική του ευθύνη και ας είναι ο δημιουργός του Θεού τελεταρχούντος τα πάντα της προσωπικής του τελειότητος, της δικής του αιωνιότητος εν το Θεό. Σας παρακαλώ όχι να διαφυλάξετε αλλά να δώσετε ό,τι περιμένει από σας η Εκκλησία, ό,τι περιμένουν οι Άγιοι, ό,τι περιμένει ο Θεός. Περάσουμε στην επόμενη κατήχηση του Γέροντα Εμιλιανού που μας λέει ρεαλιστικά πολύ δύσκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολο πράγμα η μετάνοια, φίλοι ακρότες. Εμείς θέλουμε να αλλάξει όλος ο κόσμος γύρω μας για να μην αλλάξουμε εμείς. Ενώ ο Γέροντας Εμιλιανός λέει ότι ακόμα και αν πάμε στο μοναστήρι, αν πάει κάποιος στο μοναστήρι και συναντήσει τα εντελώς αντίθετα πράγματα αυτά που περιμένει και που θα ήταν φυσιολογικό να περιμένει, να μην χάσει την ελπίδα του, την πίστη του και την απόφασή του να παραμείνει στο μοναστήρι και να αλλάξει ο ίδιος. Η επόμενη κατήχηση λοιπόν έγινε στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας 9 πρώτου 1982 και έχει τίτλο «Στοιχεία πνευματικής ζωής του μοναχού και βίωσης εν αυτό του γέροντος». Ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για την είσοδό μας στο νέο έτος και να ευχαριστήσω τον Κύριο που μας αξίωσε να εορτάσουμε τις θαυμάσιες δεσποτικές εορτές του 12ημέρου, της γεννήσεως του Κυρίου, της περιτομής του και της επιφανίας της Αγίας Τριάδος, δηλαδή της βαπτίσεως, της νέας αυτής ταπεινώσεως και κενώσεως του Υιού και Λόγου, ο οποίος εδέχτη να βαπτιστεί από ένα δούλο.
Εν συνεχεία εορτάσαμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον βράχο που ίσταται ανάμεσα στις δύο διαθήκες, το ορόσημο που δείχνει τη συνένωση της δικαιοσύνης της Παλαιάς Διαθήκης με την οσιότητα της Καινής Διαθήκης, τον άνθρωπο στον οποίο κατήντησαν οι προχριστού αιώνες και ήρχισαν οι μεταχριστών. Τις εορτές του 12ημέρου τις νιώθουμε ιδιαίτερα εμείς, διότι πανηγυρίζει το μοναστήρι μας την περίοδο αυτή, αν και εν γέννη η πανηγύριση είναι αρκετά φθοροποιή, διότι σημαίνουν θόρυβο και δραστηριότητα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση προς τον πνευματικό εορτασμό των μεγάλων γεγονότων της Εκκλησίας μας. Επιπλέον ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου, διότι εισερχόμεθα στο νέο έτος με τις καλύτερες προϋποθέσεις, ως μία αδελφότητα ενωμένη και αγαπημένη. Ως μία αδελφότητα η οποία αποτελεί σύλλογον αγωνιζομένων ανθρώπων που κύπτουν την κεφαλή τους στη χάρη του Θεού και έχουν ταπεινό φρόνημα και διάθεση να δέχονται τον σπόρο του σπείροντος και αντιλαλούντος το θέλημα του ουρανίου πατρός όπως η γη δέχεται το είδωρ του ουρανού. Ιδιαίτερα η ταπεινή αυτή και επιθυμητική των Αγίων διάθεσης φαίνεται στις συνάξεις, τις επίσημες και ανεπίσημες, στις οποίες όλοι σας έρχεστε ως αν αυτές να είναι το περισσόν της πνευματικής σας αναζητήσεως. Είναι αλήθεια ότι οι συνάξεις αποκαθιστούν μία ισορροπία στις ανάμεσή μας σχέσεις, στις σχέσεις του καθενός με τη συνείδησή του και στις σχέσεις της αδελφότητάς μας με τον Θεό. Η ισορροπία αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, διότι αποκαθιστά τα βήματά μας στην οδό του Κυρίου. Η οδός του Πνεύματος έρχεται σε πλήρη αντίθεση προς το θέλημα της σαρκός. Επειδή όμως ο άνθρωπος επηρεάζεται από τη σάρκα, γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο αναγκαίες οι συνάξεις. Οι συνάξεις δείχνουν την ενότητά μας, αλλά και την παραμονή μας ενώπιον του Κυρίου ως διδασκάλου, ως πατρός, ως μεσίτου, ως αρχιερέως, ως του βασιλέως της Εκκλησίας. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε την αδελφότητά μας χωρίς συνάξεις, δεν θα ήταν δυνατό να επιζήσει. Θα ήθελα όμως να σας πω, τώρα που αρχίζει το νέο έτος, ότι δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε όταν έχουμε συνάξεις και να νιώθουμε αυτάρκεια προσωπικά ή και εν συνόλο. Να μην νομίζουμε ότι κατέχουμε το πάνω. Οι συνάξεις είναι προαγωγή στην πνευματική ζωή, είναι έναυσμα το οποίο παρέχει ο ίδιος ο Θεός, είναι θείες ακροάσεις. Οι συνάξεις ούτως ή άλλως είναι στιγμές συνδετικές των καρδιών μας με τον νοούμενο κόσμο, ο οποίος αποτελεί την πνευματική μας υπόσταση. Δένουν τα παιδιά με τον πατέρα και τον πατέρα με τα παιδιά και όλους μας με την Αγία μας Εκκλησία και κατά κάποιο τρόπο καθίστανται η αρχή μιας καινούργιας λατρευτικής συνάξεως και η συνέπεια μιας άλλης. Όμως δεν πρέπει εμείς να νιώθουμε αυτάρκεια εξαιτίας των συνάξεων. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι η σύναξη έχει σημασία όταν εμείς είμεθα συνεπείς σε εκείνα για τα οποία κληθήκαμε να γίνουμε μοναχοί. Όπως ακριβώς η λατρευτική πρωινή μας σύναξη είναι άχρηστη, εάν δεν έχει προηγηθεί νυχτερινή αγρυπνία, έτσι ακριβώς και αν δεν υπάρχει η αγρυπνητική διάθεση, οι συνάξεις δεν μπορούν να καρποφορήσουν. Είναι σαν να χύνεις λιγάκι νερό στο δέντρο και ξαναπρασινίζουν τα φυλλαράκια του, αλλά το λίγο αυτό νερό δεν επαρκεί να προχωρήσει το δέντρο σε ανθοφορία και καρποφορία. Χρειάζεται λοιπόν και ό,τι προηγείται των συνάξεων και ό,τι έπεται αυτών. Επιπλέον οι συνάξεις μας δίνουν ελπίδα, χαρά, βεβαιότητα για το μέλλον του μοναστηριού μας. Όμως ούτε και αυτό πρέπει να μας δίνει την αίσθηση της ασφαλείας. Στην πραγματικότητα το μέλλον των καρδιών μας και του μοναστηριού μας εξαρτάται από την προσωπική ζωή μας. Πολλές φορές έχουμε πει ότι αν υποθέσουμε ότι καταξιωνόταν το μοναστήρι μας να βγάλει έναν Άγιο στα 100 χρόνια, θα λέγαμε ότι ο σκοπός της ιδρύσεως και της υπάρξεως του μοναστηριού για αυτήν την εκατονταετία πραγματοποιήθηκε. Η Μονή δικαιώθηκε, ο Θεός δοξάστηκε, η Εκκλησία τιμήθηκε και ο κόσμος πλουτίστηκε. Πόσο περισσότερο δικαιώνει την ύπαρξή του το μοναστήρι και ανεβαίνει προς τον ουρανό, εάν όχι ένας γίνεται Άγιος, αλλά όλοι μας αγιάζουμε εαυτούς έτη και έτη. Διότι ο αγιασμός είναι μια πράξη δυναμική, η οποία επιτελείται από το Πνεύμα το Άγιον. Επομένως δεν υπάρχει λόγος ούτε απογοητεύσεως ούτε αποτυχίας. Τουναντίον υπάρχει προοπτική επιτυχίας και μάλιστα μοναδικής επιτυχίας, που σημαίνει απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Ο αγιασμός είναι κάτι το δυναμικό, διότι το Άγιο Πνεύμα διαρκώς ενεργεί μέσα μας και θα λέγαμε μας αποκαλύπτει άλλους κόσμους. Το Πνεύμα επιτυγχάνει διαρκή ανάπλαση των ψυχών μας, διαρκή ανακαίνιση, αναμόρφωση, συμμόρφωση με τον αδιαλείπτος ενεργούντα Θεόν.
Επειδή όμως ο Θεός είναι άπειρος στο είναι Του και τέλειος στην αρετή Του και στις ενέργειές Του, γι' αυτό και εμείς φερόμεθα προς την τελειότητα αδιαλείπτως. Αφού ο οικιασμός ο προσωπικός και της μονής μας ως θεμαχίου της Εκκλησίας είναι κάτι το δυναμικό αλλά και το τόσο ευχερές, διότι δεν επιτελείται από τις δικές μας μικρότατες και ασθενέστερες δυνάμεις αλλά από το Άγιο Πνεύμα, καταλαβαίνετε πόσο πρέπει να νοιαζόμαστε για Αυτόν και πόσο να φαίνεται στα λόγια και στα μάτια μας, στην εργασία και στην καθημερινότητά μας ο πόθος για Αυτόν και η πρόοδός μας. Το μέλλον των καρδιών μας και της αδελφότητός μας πρέπει να το βλέπουμε εξαρτώμενο από την αγιότητά μας και όχι από κάτι άλλο ανθρώπινο. Τα υπόλοιπα είναι πετρούλες που βάζουμε κάθε τόσο για να μην πέφτει το οίκημα. Οι συνάξεις τις οποίες επιτελούμε είναι απλώς υπομνήσεις της υποχρεώσεώς μας να εμβαπτιζόμεθα καθημερινά στους πατέρες της Εκκλησίας, τους οποίους έχουμε πλούσια στα κελιά μας διότι είμεθα γεμάτοι από πατερικά βιβλία. Επίσης να εμβαπτιζόμεθα και στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας, διότι τις περισσότερες κοινές ώρες τις διερχόμεθα στο ναό. Η υμνογραφία είναι σαν να κάνει κανείς κάθε ημέρα βουτιά στη θάλασσα και να ανακαλύπτει καινούριους αδάμαντες. Κάθε ημέρα μπορεί κανείς να καταδύεται στην υμνογραφία και ουδέποτε να εξέρχεται κενός. Η ζωή του κάθε Αγίου και το κάθε εκκλησιαστικό ανάγνωσμα είναι ένα ακένωτο και απίθμενο θησάβρισμα. Όντως μεταρσιώνεται κανείς όταν προσέχει την υμνογραφία και μάλιστα όταν ασχολείται με αυτήν. Γι' αυτό τους πατέρες και την υμνογραφία πρέπει ως δύο πόδας διαρκώς να τους ασκούμε. Αφενός με να ασκούμεθα από αυτούς, αφετέρου δε να αναπτύσσουμε το πατερικό και εκκλησιαστικό μας περιεχόμενο, να δοκιμάζουμε εάν το κατέχουμε και εάν αυτό γίνεται δεσμός αληθείας εν το Κυρίο. Εκτός από τα πατερικά και τα εκκλησιαστικά βιβλία, περιττό να υπενθυμίσουμε και τα ασκητικά βιβλία τα οποία είναι καθημερινή χειραγωγή μας στην ασκητική βίωση. Διότι εν τέλει αυτό που μας άφησε ως κοιμήλιο η Εκκλησία να επιτελέσουμε είναι αυτή η ασκητική βίωση. Τα προηγούμενα είναι αδιάλειπτες οθήσεις του εαυτού μας για να αυξάνουμε την ασκητική βιωτή. Η ασκητική βίωση μας χαρίζει ένα «Αΐ είναι παρά το Θεό» και το μοναστήρι μας το διατηρεί ζωντανό και ενεργό ενώπιον του Θεού. Πέραν όμως αυτών, για να μπορέσουμε να εξασκήσουμε την ασκητική μας βίωση, πρέπει να προσέξουμε και κάτι στο οποίο αρκετά νομίζω υστερούμεθα. Και υστερούμενοι δεν κακουχούμεθα κατά Θεόν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος για τους μάρτυρες της πίστεως, αλλά απομακρυνόμεθα από τον Θεόν. Είναι κάτι που συχνά πυκνά το καταλαβαίνουν και το ζουν και οι κοσμικότεροι των ανθρώπων, αλλά το λησμονούμε εμείς. Είναι δυνατόν ένα φτωχό παιδό να δουλεύει σκυλίσια, να γίνει όμως πλούσιο και να μπορεί να τρέφει την οικογένειά του, ενώ ένα πλουσιόπαιδο που έλαβε θησαυρούς να τους χάσει, διότι ποτέ δεν έδωσε σημασία στους θησαυρούς που κληρονόμησε. Έτσι κι εμείς, επειδή από παιδιά κληρονομήσαμε τη μοναστική αγωγή, δεν έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να αποδεικνύουμε ότι την αναγνωρίζουμε, ότι την εκτιμούμε και ότι προκόπτουμε σε αυτήν. Αυτό το οποίο νομίζω μας λείπει είναι μια σοβαρότης και θα έλεγα μια κατάσταση κατανήξεως και μετανοίας. Αυτή η κατάσταση γίνεται σημείο αθλητικού εκκινήματος και φτάνει μέχρι τον Κύριον. Άνθρωπος που ζει στο μοναστήρι και με τη σοβαρότητά του και την κατανικτική και μετανοητική του κατάσταση δεν παροτρύνει το πνεύμα του σε μια πνευματική ανατένιση και ανατένιση, δεν μπορεί ποτέ να φτάσει σε κάτι το βαθύ και πνευματικό, ούτε μπορεί να διευκολυνθεί στην αγρυπνία του, διότι η προσωπική αγρυπνία γίνεται ακριβώς με την εντρίφηση στους πατέρες και με τη συνοδεία των πατέρων και των Αγίων της καθημερινής λατρευτικής μας συνάξεως και επιπλέον με τη συνοδεία των ασκητικών βιωμάτων και πειραμάτων μας.
Αυτά για σήμερα από τον Γέροντα Εμιλιανό Σιμονοπετρίτη και το βιβλίο «Οίκος Θεού Πύλη Ουρανού» από τις εκδόσεις Ίνδικτος. Πολλά μπορούμε να πάρουμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, από τη μοναχική ζωή. Δεν την αντιγράφουμε, δεν χρειάζεται και ούτε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα ήταν αστείο κάτι τέτοιο. Να ακολουθήσουμε δηλαδή το καθημερινό πρόγραμμα των μοναχών. Πώς γίνεται αυτό? Πολλά πράγματα όμως που έχουν να κάνουν με την προσευχή, την νηστεία, το καθημερινό μας πρόγραμμα της πνευματικής ζωής και τη μελέτη, αυτά μπορούμε να τα μιμηθούμε, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, για να μην συνθλιβούμε και για να ξέρουμε πού βαδίζουμε και τι είμαστε, ότι είμαστε χριστιανοί που ζούμε μέσα στον κόσμο δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού ή ότι υπολοιπόμαστε σε κάτι. Απλά το καθημερινό μας πρόγραμμα είναι διαφορετικό, αρκεί βεβαίως να μην ξεχνάμε το Θεό όσο το δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Θα συνεχίσουμε αυτό το βιβλίο. Γεια και χαρά. Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.